Κάθε φορά που κάποιο ανακαλύπτει κάτι σημαντικό στο χώρο τη υγείας, υπάρχουν από πίσω χιλιάδε εταιρείε που αναζητούν έναν τρόπο να μετατρέψουν την ανακάλυψη σε κέρδο. Θέλετε να σα πω παραδείγματα. Ωμέγα 3, φυτικέ ίνε, βότανα, βιταμίνε, μέταλλα και χνοστοιχεία. Η λίστα δεν τελειώνει ποτέ. Μήπω και ο κουρκουμά έπεσε θύμα αυτή τη βιομηχανία. Σήμερα θα μάθουμε. Πολλέ φορέ βλέπω στα σχόλια ότι πολλοί από εσά χρησιμοποιείτε τον όρο κουρκουμά και κουρκουμίνη σαν να είναι το ίδιο. Δεν είναι. Ο κουρκουμά είναι η σκόνη από τη ρίζα του φυτού που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην Ανατολή για μαγείρεμα εδώ και χιλιάδε χρόνια. Ενώ η κουρκουμίνη είναι το εκχύλισμα αυτή τη σκόνη που θεωρείται ότι είναι η ενεργή ουσία του κουρκουμά. Είναι η προσπάθεια να βάλουμε όλα τα ωφέλη που ξέρουμε ότι έχει ο κουρκουμάς μέσα σε ένα μικρό πακέτο ξέρουμε ότι μια κουταλιά του γλυκού κουρκουμά έχει περίπου 200 mg κουρκουμίνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα είναι απλά σκουπίδια, ουσίες ανενεργές που δεν έχουν καμία σημασία για την υγεία μας. Αυτό αναρωτήθηκαν οι επιστήμονες στο μεγάλο κέντρο έρευνας για τον καρκίνο MD Anderson της Αμερικής και αποφάσισαν να μετρήσουν την αντικαρκινική δράση του κουρκουμά και της κουρκουμίνης και να τη συγκρίνουν. Μάλιστα, όχι σε μία, αλλά σε 7 διαφορετικέ μορφέ καρκίνου. Σημειώνω ότι η μελέτη δεν έχει γίνει σε ανθρώπου, αλλά σε εργαστήριο. Αλλά αν οι ερευνητέ ενό από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνα καρκίνου στον κόσμο το θεωρούν σωστό, εμά δεν μα πέφτει λόγο. Αυτό που παρατήρησαν οι ερευνητέ στο MD Anderson είναι εντυπωσιακό. Ο κουρκουμά έχει πολλέ φορέ πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση από την κουρκουμίνη στου 7 καρκίνου που έγινε η έρευνα. Βλέπουμε στο διάγραμμα ότι οι μπάρε αριστερά δείχνουν την αντικαρκινική δράση, την ικανότητα δηλαδή να σκοτώνει καρκινικά κύτταρα η κουρκουμίνη, και δεξιά ο κουρκουμά. Βλέπετε, οι μπάρε δεξιά είναι πάρα πολύ πιο ψηλέ από τι μπάρε αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι όσο αφορά την αντικαρκινική δράση, ο κουρκουμά έχει πολύ πιο ισχυρή επίδραση από την κουρκουμίνη. Αλλά τα ωφέλη του κουρκουμά δεν είναι μόνο αυτά σε σχέση με τον καρκίνο. Ο κουρκουμά έχει πάρα πολλά σημαντικά ωφέλη για την υγεία, και αν θέλετε να μάθετε, πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε το βίντεο που φαίνεται στα δεξιά μου. Αν παρόλα αυτά έχετε πιστεί για τα ωφέλη του κουρκουμά, και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσετε πώ θα το βάλετε στη ζωή σα, τότε, τότε πρέπει να πατήσετε το βίντεο που είναι στα αριστερά μου, που λέω του τρόπου. Ευχαριστώ πολύ.